Συνεχίζουμε το τέταρτο φόρουμ φέτο των προϊόντων, των κριτικών προϊόντων, το οποίο επεκτείνεται και σε άλλα προϊόντα από αυτά τα συνηθισμένα τα οποία γνωρίζουμε, δηλαδή τα αγροτεδιατροφικά. Μπαίνουμε σε παραγόμενα προϊόντα της Κρήτης, 21 με 22 Μαρτίου στο ΔΕΚ. Καλούμε τους παραγωγούς, οι ξενοδόχοι θα είναι παρόντες, στο να γνωρίσουν και να επιβεβαιώσουν το ραντεβού τους για άλλη μία χρονιά στη συνεργασία που έχει ξεκινήσει εδώ για 4 χρόνια για να έχουμε τα καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα. Το ενδιαφέρον καταρχάς υπάρχει. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να αυξάνεται αυτό το ενδιαφέρον και να είναι περισσότερη παραγωγή και οι ξενοδόχοι οι οποίοι συνδράμουν σε αυτό το έργο. Φέτο είναι διήμερο γιατί τη δεύτερη μέρα θα έχουμε και προμηθευτές από σούπερ μάρκετ και από άλλες αγορές εκτός Κρήτης. Τα ίδια προϊόντα δηλαδή δεν θα πηγαίνουν μόνο στα ξενοδοχεία, θα πηγαίνουν και στις γνωστές αγορές και θα έχουν πρόσβαση κάποιοι οι οποίοι μέχρι σήμερα μπορεί να μην είχαν. Διοργανώνουμε το τέταρτο φόρουμ μαζί με το επιμελητήριο και τους αγρότες για να μπορέσουμε να έρθουμε σε συμφωνίες και να μπορέσουμε να πείσουμε τους αγρότες να κάνουν μερικά κλάστερ έτσι ώστε να γίνουν οι πωλήσεις τους πιο προσιτές σε εμάς. Δεν μπορούμε να αγοράζουμε προϊόντα από το εξωτερικό φτηνότερα από μια χώρα την οποία ας πούμε την Ολλανδία ή την Αίγυπτο που πληρώνει ένα σωρό μεταφορικά φτηνότερα ή τη μισή τιμή και όχι από την Κρήτη. Προσπαθούμε να αγοράζουμε πάρα πολλά προϊόντα από την Κρήτη. Τώρα δεν είναι όλα σίγουρα, γι' αυτό υπάρχουν και εισαγωγές και αντίστοιχα υπάρχουν και εισαγωγές των αγροτών από εδώ σε άλλα μέρη. Αλλά καλό θα είναι να καταναλωθούν όλα τα προϊόντα από τα ξενοδοχεία. Η παραγωγή της Κρήτης και ειδικά στον χώρο του ελαιολάδου έχουν δείξει με τόσα χρόνια, με το πέρασμα του χρόνου, ότι ακολουθούν τις τιμές που είναι στα κατώτατα επίπεδα κάθε φορά. Το τυποποιημένο ακολουθεί και αυτό την ίδια πορεία. Στις εξαγωγές καταφέρουμε και παίρνουμε κάποιες καλύτερες τιμές, αλλά στην εγχώρια αγορά οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Απλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να πέσουμε κάτω από το κόστος παραγωγής, γιατί είναι ήδη πολύ χαμηλά και κατά ψέματα οι ξενοδόχοι, όπως και κάθε επιχειρηματίας, επιθυμεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του. Αυτό το πράγμα δεν μπορούν να το ακολουθήσουν οι παραγωγοί. Η εγχώρια αγορά δεν προτιμάει τόσο τα κρητικά ή τα ντόπια προϊόντα. Πηγαίνει να παίρνει από εξωτερικό, να κάνει εξαγωγές, ώστε να μεγιστοποιήσει τα κέρδη, να έχει το χαμηλότερο κόστος.